Βρισκόμαστε στην παραλία Ζέρβα Γλυφάδας. Να κάνουμε μια κατάδυση για να δούμε γενικότερα το υδρόβιο περιβάλλον, σε τι κατάσταση είναι κατόπιν του ναυαγίου του Σεπτέμβριου του 17, στη Σαλαμίνα, σε σχέση πάντα με το μαζούτ. Η αυτοψία γενικότερα ξεκίνησε από τα βράχια που βλέπετε δίπλα μου και ο τρόπος που σκεφτήκαμε είναι ότι επειδή εκεί έχουμε τα βράχια, μάλλον εκεί θα βρούμε κάποιες ενδείξεις μαζούτ, όπου δεν βρέθηκε τίποτα ακριβώς. Και έπειτα κυκλώσαμε τον κόλπο της παραλίας Ζέρβα, κάνοντας μία βόλτα σε βάθος 4 μέτρα το μέγιστο και μέσω βάθος 2 μέτρα. Οπτικά αυτό που εγώ μπορώ να αναφέρω, επειδή δεν είμαι ο ειδικός να αναλύσω χημικά την κατάσταση του νερού, είναι ότι το υδρόβιο περιβάλλον βρίσκεται σε μια εξαιρετική κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποιο ίχνος μαζούτ. Η ζωή έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και πάλι από διάφορα είδη ψαριών. Παρατηρήθηκαν κάποια στρίδια τα οποία ήταν νεκρά. Βέβαια δεν έχει πάνω κάποιο στοιχείο ή κάποιο ίχνος μαζούτ. Συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε ότι το μαζούτ ευθύνεται για την κατάσταση των στριδιών αυτή τη στιγμή. Τα στρίδια γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν. Οπότε μπορεί να ήταν η φυσική ροή της ζωής ενός στριδιού. Βουτήξαμε και στην πλάζα Ελληνικού Αργυρούπολης, όπου τα πράγματα επίσης είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οπτικά δεν υπάρχει καμία αναφορά, κανένα στοιχείο του μαζούτ να βρέθηκε. Αντιθέτως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε δει πάρα πολύ ζωή στη συγκεκριμένη κατάδυση, σε ένα μέγιστο βάθος περίπου των 3 μέτρων. Σε όλο τον κόλπο υπάρχουν πολύ μεγάλα κοπάδια θερίνας, σάλπες, τσιπούρες. Ο υδροβιότοπος φαίνεται να χρήζει άκρας υγείας και οπωσδήποτε τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ θετικά για αυτή την κατάσταση.